Πέρας του Αγωνιστικού Συλλόγου Μου Αργολίδας και μέλος της Προσωρινής Επιτροπής για τη Δημιουργία Ποσοδέας Αγωνιστικών Συλλόγων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ύστερα από κάλεσμα που έχει κάνει ο Σύλλογός μας στην περίοδο των Μπλόκων, το Φλεβάρι, για τον συντονισμό και για την κοινή δράση των μικρομεσαίων αγροτών στην Πελοπόννησο, είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας 4 σύλλογοι της περιοχής. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αρκαδίας, ο Αγροτικός Σύλλογος Λαπωνίας, ο Αγροτικός Σύλλογος Μισίνης. Στην πορεία, στο κάλεσμά μας για συντονισμό και με προοπτική την ίδρυση ενός πιο μόνιμου συντονισμού και κατ' επέκταση ομοσπονδιακών αγροτικών συλλόγων σε όλη την περιφέρεια, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και ο Αγροτικός Σύλλογος Νομού Κορινθίας και ο Αγροτικός Σύλλογος Χατερινού Μεσσηνίας. Παίρνω αυτή την πρωτοβουλία κάτω από την πίεση που δέχεται η μικρομεσαία αγροτία όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως και τώρα και τις μέρες που διανύουμε, στα μέτρα που εξοντώνουν και ξεκλειδίζουν την μικρομεσαία αγροτία. Φάνηκε και τα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι από τα μπλόκα ότι είναι αναγκαιότητα για να έχει αποτέλεσμα ο αγώνας μας, ότι χρειάζεται συντονισμός, συγκεκριμένο σχέδιο πάλης στου μικρομεσαίου αγρότε για να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική. Αυτό ήταν η πείρα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Μέσω αυτού πήραμε αυτή την πρωτοβουλία για την δημιουργία ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι μια διαδικασία χρόνια. Όλοι οι μικρομεσαίοι αγροτιά, μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι, αλλιείς με νοσοκόμοι της περιοχής, βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση και την έχουμε βιώσει και θα την βιώνουμε και το επόμενο διάστημα. Νομίζουμε ότι είναι αναγκαιότητα σήμερα να φτιαχτεί αυτή η ομοσπονδία που θα χωρέσει και θα αγκαλιάσει όλη την μικρομεσαία αγροτιά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σήμερα, όπως προανήλθε και που είπε και ο συνάδελφος, είμαστε εδώ πέρα για να δημιουργήσουμε, για να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο οργανωμένο κίνημα στη μικρομεσαία αγροτιά, δηλαδή στο οργανωμένο αγροτικό κίνημα που ονομάζουμε, ενάντια σε αυτήν την κατάσταση η οποία μας έχει φέρει τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινή αγροτική πολιτική. Εκεί εναντιωνόμαστε, εκεί καλούμε τη μικρομεσαία αγροτιά να σταθεί εμπόδιο σε αυτά τα μέτρα τα οποία φέρνουν το ξεκλείδισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς της τελευταίας δεκαετίας, αλλά ειδικότερα τώρα και μέσα σε αυτή την κρίση. Καλούμε τους μικρομεσαίους αγρότες να βγουν μπροστά και να αγκαλιάσουν την Ομοσπονδία, γιατί είναι το μοναδικό όπλο αντίστασης και επίθεσης ενάντια σε αυτήν τη λέλαπα που έρχεται και μπορούμε να κατακτήσουμε, να δώσουμε διεκδικήσεις και διέξοδο σε έναν άλλον δρόμο που θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχεται με αυτή την πολιτική που ασκείται σήμερα και ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν τη μικρομεσαία αγροτιά να είναι γονατισμένη, να ζει από τα ψίχουλα, λέμε να βάλουν πλάτη και να δημιουργήσουν ένα μέτωπο αντίστασης και πάλης ενάντια σε αυτή την πολιτική. Θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν ανάγκη εδώ και τόσα χρόνια η ενωμένη πάλι των μικρομεσαίων αγροτών στην περιοχή της Πελοποννήσου. Ήταν ένα όραμα που είχε βάλει και ο συνάδελφος ο Μακαρίτης, ο Νίκος, ο Αγγίλου για συντονισμό της δράσης των αγροτών και εκτινοτών στην Πελοπόννησο ενιαία και μαζικά να παλέψουμε ενάντια σε αυτή την πολιτική της κοινής αγροτικής πολιτικής που εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις τόσα χρόνια που έχουν στόχο έχουν τη συγκέντρωση της δική και της παραγωγής σε λίγα χέρια. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 5 μέρες συγκεκριμένα, ήρθε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μίλησε στην Ελληνική Βουλή, ο κ. Κόκαν, και θεωρεί μικρομεσαίους αγρότες την Γκρέτα Φαρ. Δηλαδή, εμάς μας θεωρεί τίποτα. Που για Γκρέτα Φαρ, επειδή και στο νομό της Αρκαδίας έχουμε και γνωρίζουμε τι γίνεται, είναι μια εταιρεία μεγάλη για μας. Γιατί εμείς οι μικρομεσαίοι αγρότες, γι' αυτό μιλάμε για μικρομεσαίους αγρότες, συγκεκριμένα είναι αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους.
αυτή τη στιγμή στόχος της κοινής αγροτικής πολιτικής και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μικρομεσαίες θεωρούν την καταφάνεια. Δηλαδή, θεωρούν τελειωμένους εμάς το ξεκλείσμα. Αυτό που θέλουν να καταλάβουν οι αγρότες και οι κοινοτρόφοι της περιοχής μας, αυτό πρέπει να αντιπαλέψουμε, ότι πρέπει να μείνουμε στα χωράφια μας, στα κοπάδια μας και να παλέψουμε για το αύριο, για να μπορέσουμε να ζήσουμε εκεί. Γι' αυτό είναι η ανάγκη να γίνει η Ομοσπονδία. Καλούμε τους αγροτικούς συλλόγους, ενεργούς και ανενεργούς, να πάρουν μέρος στις διαδικασίες του συνεδρίου μας, να έρθουν, να μας συναντήσουν και να παλέψουμε όλοι μαζικά. Εμείς στόχο έχουμε να οργανώσουμε τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε ενιαία πάλι ενάντια σε αυτή την νέα αγροτική πολιτική και στις πολιτικές που εφαρμόζουν τόσα χρόνια και υπερδίσεις στη χώρα μας, στο ξεκλείσμα. Εμείς αυτό καλούμε τους συναδέλφους σε όλη την Πελοπόννησο να έρθουν μαζί μας να συναντηθούμε και να συναντηθούμε στους αγώνες. Την 30 του μήνα καλούμε τους αγρότες μαζικά να παραβρεθούν στην Δάρσα που θα γίνει με μανδατική σύσκεψη των 68 πλοκών για να προχωρήσουμε στην οργάνωση του αγώνα μας. Λοιπόν, εμείς σαν αγροτικό σύλλογο είμαστε και ο πιο μεγάλος σύλλογος στην Πελοπόννησο. Έχουμε πάνω από 400 μέλη αυτή τη στιγμή. Είχαμε την προηγούμενη Κυριακή εκλογές και αναδείξαμε νέο διοικητικό συμβούλιο. Συμμετέχουμε στην Ομοσπονδία και θεωρούμε ανάγκη να έχουμε μια κοινή πλεύση αγρότες της Πελοποννήσου για τα προβλήματα που είναι κοινά και έχουμε όλοι τα ίδια προβλήματα. Είτε είμαστε στη Μεσσηνία, είτε στην Αργολίδα, είτε στην Αρκαδία, παντού. Στόχος μας είναι να πετύχει το συνέδριό μας που θα γίνει στις 23 του μήνα στη Μεσσήνη και εκεί θα ρίξουμε το βάρος μας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτούς που θα πάμε ένα βήμα πιο πέρα τον αγώνα μας. Εμείς ξέρουμε και το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια καταλάβει ότι ο μόνος δρόμος είναι ένας, αυτός το αγώνα. Δεν υπάρχει άλλος και αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουν και οι συνάδελφοί μας και θα έρθουν δίπλα μας και θα παλέψουμε όλοι μαζί για να αποφύγουμε αυτή την πολιτική που μας ξεκληρίζει, που μας διώχνει από τα χωράφια μας και γενικότερα δημιουργεί χιλιάδες προβλήματα σε εμάς και στις οικογένειές μας.